Λοιπόν, ήταν όντως συμφωνημένο το πλαίσιο από το πρωί. Αυτό που άλλαζε από ώρα σε ώρα ήταν λέξεις, ήταν αναφορές. Η ουσία όμως ήταν εκεί από το πρωί, από την κοινή συνάντηση που είχε ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, ο Ερτζή, ο σύμβουλος του Ακιντζή, μαζί με την κυρία Λούτ, και βεβαίως ήταν υπόψη στα τρία μέρη το περιεχόμενο αυτής της δήλωσης. Έχει σημασία το γεγονός ότι δεν επιτράπησε σε τηλεοπτικές κάμερες να καλύψουν αυτή τη συνάντηση, να μπουν να πάρουν πλάνα όπως συνήθως γίνεται σε τέτοιου είδους συναντήσεις, και μπήκε μόνο ένας φωτογράφος του ΟΗΕ που τράβηξε και τη φωτογραφία που είδαμε νωρίτερα, τους τρεις στον καναπέ στη σουίτα του Γενικού Γραμματέα και στο βάθος η πύλη του Βραδενβούργου. Αυτό ήταν απέτηση του ΟΗΕ. Ο κύριος Γκουτέρες δεν ήθελε να μπει συνεργείο τηλεοπτικό μέσα για να μην δοθεί επίσημος χαρακτήρας σε αυτή τη συνάντηση. Τόσο η ελληνοκυπριακή πλευρά, που πάντα σε τέτοιου είδους συναντήσεις επιθυμεί αυτή την κάλυψη, όμως, όσο και ο Ακιντζή, που σε τις τελευταίες τέλος πάντων συναντήσεις δεν ήθελε καν φωτογράφος να είναι. Σήμερα ήθελε να ήταν εκεί κάμερα τηλεοπτικού συνεργείου, κάτι που πολλοί το συνδέουν ασυναίσθητα και με τον προεκλογικό αγώνα του. Μάλιστα. Ούτως ή άλλως θα αναμένει μια εξέλιξη, μια πρόοδος στο Κυπριακό, ότι θα τον ευνοήσει στην επόμενη αναμέτρηση που έχει να δώσει μέσα στον Απρίλιο ο κύριος Ακιντζή. Ναι, και λαμβάνω ένα μήνυμα από φίλο που γνωρίζει καλά τα πράγματα. Ναι. Ακριβώς με αυτά που πέτυχε σήμερα ο κύριος Ακιντζή, έβαλε πλώρη για μια νέα θητεία. Δηλαδή τα στοιχεία τα οποία προβάλλει στη πολιτικό του λόγο η Ομοσπονδία και η πολιτική ισότητα είναι σε αυτό το χαρτί που διάβασε, που ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Έθνη, και επομένως με αυτό το χαρτί μπορεί να τρέξει στις εκλογές. Και προφανώς είναι αυτό το χαρτί που δεν θα ήθελε η Άγκυρα να έχει στα χέρια του. Ακριβώς. Το ενδιαφέρον στοιχείο τώρα πια είναι να δούμε τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Οι οποίες προφανώς θα κινηθούν σε ένα διπλωματικό πλαίσιο, δεν θα κηρύξουν τον πόλεμο, αλλά πίσω από τις λέξεις θα φαίνεται, ή εν πάση περιπτώσει θα διαφαίνεται, ποιες είναι τα πραγματικά συναισθήματα αυτή τη στιγμή της τουρκικής ηγεσίας. Μένει να δούμε και λίγο επί του εδάφους το αμέσως επόμενο διάστημα πώς θα κινηθεί η κυρία Λούτ ό,τι αφορά τους όρους αναφοράς. Γίνεται αναφορά σε αυτό ότι υπάρχει μια συναντήληψη ως προς το περιεχόμενο τους. Είναι εκείνο το γνωστό που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Πότε θα γίνουν αυτές οι επισκέψεις της κυρίας Λούτ, πόσο σύντομα θα ανακοινωθεί η συμφωνία για τους όρους αναφοράς. Γιατί άμα έχουμε και συμφωνία στους όρους αναφοράς, πλέον εκεί βάζει βέτο η Τουρκία. Αν έχουμε και κάτι τέτοιο μέχρι τον Απρίλιο, τα πράγματα θα πάρουν... Εκτός αν η ισορροπία που επεσήμανες πριν, Νικόλα, πάρει σε βάθος χρόνου. Ναι. Άρα τόσο χρόνο που ζητούσε για να τελειώσει θα πρέπει η εκλογική αναμέτρηση των κατεχομένων. Υπάρχει ένα όριο μέχρι το οποίο μπορεί να φτάσει ο τουρκοκύπριος ηγέτης. Και ο κύριος Ακιντζή βρίσκεται... Οριακά εδώ και καιρό. Πολύ οριακά, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και δεν ξέρω αν τον παίρνει να συμφωνήσει με τον πρόεδρο Αναστασιάδη και όρους αναφοράς κόντρα στις υποδείξεις της Τουρκίας. Ήδη το σημερινό είναι ένα βήμα που έκανε μόνος. Το γνωρίζουμε πολύ καλά, η πληροφόρηση είναι πάρα πολύ καλή. Η κυρία Λούτ επικοινώνησε με τις εγκύτριες δυνάμεις και το ξέρουμε γιατί επικοινώνησε με την Ελλάδα. Και το μήνυμα που πήρε από την Τουρκία ήταν ότι δεν ήθελε τίποτα απολύτως. Μην τολμήσετε τώρα. Ναι. Εκείνο που έλεγες προηγουμένως, Γιώργο, για τις δημοσκοπήσεις είχε μεγάλη σημασία, διότι από την ώρα που έφευγε από τα κατεχόμενα ο Μουσταφά Ακιντζή ήταν εμφανές ότι είχε μια αυτοπεποίθηση για αυτό που πήγαινε να κάνει στο Βερολίνο. Φάνηκε και όταν έφτασε από τις δηλώσεις του ότι ήταν πολύ αποφασισμένος. Δηλαδή, αν έφερνε κάποια προσκόμματα το προηγούμενο διάστημα, ήταν πολύ πιο θετικός. Τώρα το ήθελε το χαρτί για να πάει. Ήταν πολύ πιο θετικός. Και αυτό το χαρτί ακριβώς θα το κρατάει και θα κάνει όλο του τον προεκλογικό αγώνα. Και σε συνέχεια αυτό που έλεγε προηγουμένως και ο Γιώργος ο Κασκάνης, μπορεί να μας έστειλαν έξω την ανακοίνωση, αλλά οι τρεις είναι μέσα ακόμα, Χριστόφορε, και συζητούν. Αυτή την ενημέρωση έχω, όμως φαίνεται ότι οδεύει προς το τέλος η συνάντηση, γιατί από τη στιγμή που δόθηκε το σήμα για να φύγει
η ανακοίνωση να μπει στο Twitter. Σημαίνει ότι οδεύουν προς το τέλος. Επομένως, έχει αρχίσει και τώρα η ροή της πληροφόρησης για το πότε θα κατέβει ο πρόεδρος από τον τρίτο στον πρώτο που βρισκόμαστε εμείς τώρα για να κάνει τη δήλωσή του και να μάθουμε τι ακριβώς έγινε. Επιτρέψτε μου όμως, γιατί έχει τη δική του σημασία απόψε, τα λέγαμε και το μεσημέρι. Είναι τα τρία σημεία τα οποία ήθελε να αλλάξει στο αρχικό έγγραφο η Τουρκία της κυρίας Λούτ για τους όρους αναφοράς. Το πρώτο, ήθελε να εντάξει την πολιτική ισότητα σε πιο ξεκάθαρη δεδηλωμένη, αν θέλετε, και ρητή αναφορά ότι θα πάρουν αυτό που αντιλαμβάνονται ως πολιτική ισότητα οι Τουρκοκύπροι, ακόμα και έξω από τη διαπραγμάτευση. Το δεύτερο ήταν η αναφορά στο σημείο που γινόταν λόγος για την αποκεντρωμένη ομοσπονδία που ήθελε να περάσει η Τουρκία και δεν ήταν άλλη από το να δούμε και άλλες μορφές λύσεις. Και ήθελε αυτό να το βάλει στους όρους αναφοράς. Και το τρίτο ήταν η πρόταση που έλεγε ότι η διαδικασία ανήκει στους Κύπριους και οι Κύπροι αποφασίζουν. Ήθελε εν τη ουσία η τουρκική πλευρά να διαγράψει αυτή την αναφορά. Κάπως έτσι, και μετά από μια εβδομάδα αλλεπάλληλων επαφών της κυρίας Λούρτ, καταλήξαμε στο αρχικό μινιμαλιστικό προσχέδιο των όρων αναφοράς, αλλά είχαμε και το μεταδώσαμε, Εμιλία, θα θυμάσαι πολύ καλά, από τη Νέα Υόρκη σε μία από τις συνδέσεις που είχαμε κάνει, στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι η Τουρκία θέλει την πενταμερή και δεν αποκλειόταν, δηλαδή η ερμηνεία που δινόταν τότε ήταν ότι ήθελε να βάλει από το παράθυρο αυτές τις τρεις αναφορές στο τραπέζι του διαλόγου μέσα από μια τέτοια σύνοδο. Με τις εβδομάδες τα πράγματα άλλαξαν και τώρα ακούνε πενταμερή στην Άγκυρα και βγάζουν σπυριά. Και πραγματικά. Σωστές οι επισημάνσεις, ναι. Γιατί καμιά φορά ξεχνούμε πώς φτάσαμε στο σημείο της απόψινής συνάντησης. Πράγματι, η Τουρκία ήθελε σαφή αποδοχή της πολιτικής ισότητας με τον τρόπο που την ερμήνευε πριν πάμε σε οποιαδήποτε διαδικασία καινούργια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία διατύπωση η οποία είχε συμφωνηθεί μεταξύ των δύο ηγετών και της κυρίας Λούτ. Και είχε απορρίψει και ακριβώς η Άγκυρα. Την απέρριψε η Άγκυρα. Όπως και το άλλες μορφές λύσης που εισήγαγε στον πολιτικό διάλογο, εδώ έρχεται η επίσημη ανακοίνωση και με τη σφραγίδα του κυρίου Ακίντζη να επιμένει και να επαναλαμβάνει ότι η λύση είναι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Ναι. Νικόλα. Πρώτες ερμηνείες καταφθάνουν συνεχώς μηνύματα. Πήρε και η ελληνοκυπριακή πλευρά Ακριβώς. και η τουρκοκυπριακή πλευρά το maximum που θα μπορούσαν να πάρουν από αυτή τη συνάντηση. Για να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία. Ακριβώς. Τώρα, όπως είπαμε και προηγουμένως, περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε τι θα μας πει η Άγκυρα. Για τους αύριο δύο ηγέτες έχουμε... είναι win-win situation, όπως συνηθίζουν να λένε. Έτσι ακριβώς. Χριστόφορε, έχουμε πληροφόρηση αν θα τοποθετηθεί και ο κύριος Ακίντζη ή θα έχουμε δήλωση μόνο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το αρχικό πλάνο ήταν να υπάρξει τοποθέτηση και από τον τουρκοκύπριο ηγέτη, όμως δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι. Την τελευταία μισή ώρα χωριστήκαμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, οι αποστολές που έχουν φτάσει εδώ, σε δύο διαφορετικά μέρη, σε δύο διαφορετικές αίθουσες. Μπορώ να σας πω ότι σε κάποια στιγμή είχαν έρθει, είχαν περάσει από εδώ Τουρκοκύπροι συνάδελφοι, όμως ενημερώθηκαν ότι θα γινόταν ενημέρωση κλειστή, οπότε δεν θα μπορούσαν να παραστούν. Πιστέψτε με, επειδή έτσι λειτουργεί το πράγμα, αν δοκιμάσω και εγώ τώρα να πάω εκεί που θα ενημερώσει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, θα φάω και εγώ πόρτα, δεν θα αλλάξει αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, μια και το λέει αυτό ο Χριστόφορος, λέμε ξανά ότι το ενδιαφέρον από τα μέσα ενημέρωσης των κατεχόμενων δεν ήταν τόσο ζωηρό όσο σε παλαιότερες τέτοιου είδους συναντήσεις και σίγουρα όχι όσο είναι το ενδιαφέρον εμάς, εδώ στις ελεύθερες περιοχές. Τουλάχιστον ναι, η μαζικότητα. Είναι λίγο διαφορετικά τα δεδομένα. Μιλούμε για μέσα ενημέρωσης με πολύ μικρούς πόρους. Ενδεχομένως να μην προσέφερε κάτι η λεγόμενη Προεδρία ως αντιστάθμισμα του εισιτηρίου ή της κάλυψης των εξόδων. Από τη δική μας πλευρά, κάτι γίνεται κάθε φορά, κάτι προσφέρει το κράτος στην μεταφορά των δημοσιογράφων. Είναι ορισμένα πράγματα και πρακτικής φύσεως. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το ακούσαμε όπως μας το μετέφερε και ο τουρκοκύπριος συνάδελφος, ότι ναι, δεν υπάρχει πολύ ενδιαφέρον στα τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης. Και φανήκε και από τα δημοσιεύματα το όλο του τελευταίου διαστήματος, δηλαδή εμείς κάποια στιγμή αφήσαμε το βαν και
Σκεφτήκαμε ότι έρχεται η συνάντηση και πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό. Δεν φάνηκε το ίδιο να γίνεται με την τουρκοκυπριακή πλευρά. Μπορεί οι προσδοκίες να ήταν ακόμη χαμηλότερες από ό,τι σε σχέση με τις ελεύθερες περιοχές. Είναι και κάποια μέσα ενημέρωσης που επηρεάζονται από τις φωνές στην αντίπερα όχθη που τις είδαμε να καταραίουν και δημοσκοπικά το τελευταίο διάστημα. Άρα έπεσε λίγο το ενδιαφέρον γενικότερα σε ό,τι αφορούσε το Κυπριακό τον τελευταίο καιρό. Άρα για να προεκτείνουμε τον προβληματισμό ως προς τις λεγόμενες εκλογές το Απρίλιο, θα δούμε μία αντιπαράθεση ομοσπονδιακών και αντιομοσπονδιακών στα κατεχόμενα, ουσιαστικά. Δηλαδή η δεξιά έφτασε και τοποθετήθηκε εναντίον της ομοσπονδίας και υπέρ των δύο κρατών, τόσο ο κύριος Τατάρος όσο και ο κύριος Ζερσάη, πήραν σαφή θέση, κατηγόρησαν τον κύριο Ακιντζή γι' αυτό και από την άλλη θα είναι ο ισχυρός Ακιντζή με ένα μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα πια για το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα, το οποίο αν επιλέξει υποψήφιο θα πρέπει να ξέρει ότι θα χάσει κατά κράτος από την ηγετική πλέον φυσιογνωμία του Μουσταφά. Και είναι πρώτη φορά που στα κατεχόμενα συναντάμε ένα τέτοιο πολιτικό σκηνικό τόσο έντονα. Ναι, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι και η προηγούμενη ανάδειξη του κύριου Ακιντζή είχε αυτό το στοιχείο, παρόλο που φάνηκε να ήταν έτσι λίγο αποσπόντα που προέκυψε στο δεύτερο γύρο. Τώρα πια τα πράγματα έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι, έχουν τοποθετηθεί πολύ πιο σαφώς εναντίον της Ομοσπονδίας οι δεξιές δυνάμεις και τώρα πια θα πρέπει να μετρηθούν επί της ουσίας των προτάσεων. Συνεχίζουν να φτάνουν μηνύματα. Φαίνεται ότι η Λευκωσία είναι πλήρως ικανοποιημένη από αυτό το πράγμα που είδαμε προηγουμένως, από αυτή τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα. Το μόνο πράγμα που πέτυχε η Τουρκία στην τελική ήταν ότι δεν έχουμε άμεσα μια πενταμερή διάσκεψη. Όπως ούτως ή άλλως γνωρίζαμε ότι ήταν σχεδόν αδύνατο κάτι τέτοιο. Συζητούσαμε αν θα υπήρχε καν αναφορά σε αυτό το κείμενο. Συνεπώς είναι πάρα πολύ θετικό αυτό. Είναι το μόνο πράγμα που κατάφερε να μπλοκάρει στην τελική Τουρκία αυτή η πενταμερής να γινόταν το Δεκέμβριο. Ναι, η οποία θα ήταν άτυπη. Θα είναι άτυπη και αυτή που θα έρθει. Ναι, εν πάση περιπτώσει, τώρα πια μπορεί τα πράγματα και εφόσον υπάρξει μια συνέχιση της προσπάθειας στο μεσοδιάστημα, θα καταλήξουμε σε μια ουσιαστική κάποια στιγμή πενταμερή. Και όχι άτυπη. Ναι. Τα μηνύματα που πάνε στην τουρκοκυπριακή πλευρά από τους ανταποκριτές εκεί στο Βερολίνο, ένα συγκεκριμένα έστειλε το μήνυμα ότι είναι μονόδρομος η Ομοσπονδία και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό είναι το στοιχείο επί του οποίου θα επικεντρωθεί πλέον από εδώ και μπρος η συζήτηση. Όλη η συζήτηση και Χριστόφορε. Θα σου θυμίσω, Εμιλία, κάτι που είπαμε στην τελευταία μας σύνδεση στο δελτίο προηγουμένως. Οι σημειώσεις, όπως μας αποκάλυψε αρμόδια πηγή από την τουρκοκυπριακή πλευρά του κυρίου Ακιντζή, είχαν στην πρώτη σελίδα το πρώτο σημείο της λέξης «Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία», κύριε Αναστασιάδη, κύριε Γκουτέρες, ή αυτό που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Ήταν αυτό που θεώρησε ως προτεραιότητα και το έβαλε ακόμα πάνω και από αυτά που προτάσσει στο δημόσιο του λόγο, δηλαδή την πολιτική ισότητα και το φυσικό αέριο, το οποίο δεν είναι ξεκάθαρο σε τι φάση συζητήθηκε και πόσο βαθιά άγγιξαν το θέμα. Πήγαιναν και οι δύο ηγέτες πάντως αποφασισμένοι στη συνάντηση να αναφερθούν εκτενώς στις δύο διαφορετικές προτάσεις που κατέθεσαν για το εν λόγω ζήτημα. Βεβαίως δεν περιλαμβάνεται στην δήλωση που έχουμε μπροστά μας, Χριστόφορε. Άρα, ακόμη και αν αυτό συζητήθηκε και δεν έχει καταγραφεί μέσα στο επίσημο κείμενο. Είναι εκτός της διαπραγμάτευσης του Κυπριακού αυτό το ζήτημα. Θεωρείται λυμένο από τη δική μας πλευρά. Θεωρείται δεδομένο ότι προστατεύονται τα συμφέροντα της τουρκοκυπριακής πλευράς. Όπως δεδομένο θεωρείται και το γεγονός, από αρμόδιες πάντα πηγές, ότι η Τουρκία συμπεριφέρεται υποκριτικά, προτάσσοντας τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων,
την ώρα που διεκδικεί για τον εαυτό της ο 45% της Κυπριακής ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση σε συνέχεια όσων συζητούσατε προηγουμένως στο στούτιο, αυτή η μοναχικότητα του Ακιντζή που ξεκίνησε πριν από περίπου ένα χρόνο, φτάσαμε σε ένα σημείο που μπορούμε πια να πούμε ότι φαίνεται και από τις μετρήσεις ότι του βγαίνει σε καλό. Δηλαδή θα αντλήσει προφανώς ψήφος από τη γυάλα των ομοσπονδιακών, των συνομοσπονδιακών και ούτω καθεξής, εκείνων που υποστηρίζουν δηλαδή τη ζωνική δικοινωτική ομοσπονδία, και τα απέναντι στρατόπεδα θα μοιραστούν αυτές τις ψήφους των ατόμων που στηρίζουν άλλες μορφές λύσης που έχουν να κάνουν με δύο κράτη και ούτω καθεξής. Λοιπόν, και τώρα και στα διαδικαστικά, να δούμε πότε ξεκινάει αυτή η προσπάθεια με ρόλο ενεργό ξανά του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, έστω και μέσω της κυρίας Λουτ και προς τις δύο πλευρές και προς τις εγκύτριες δυνάμεις. Πότε θα στηθεί τελικώς αυτή η πενταμερής, αν θα είναι άτυπη ή όχι, και πότε μπαίνουμε ξανά σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, γιατί τώρα απλώς βγήκαμε από τον αναπνευστήρα, θα έλεγε κανείς. Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι η μη αναφορά στα ενεργειακά προφανώς είναι και επιλογή του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Δεν θα ήθελε να εμπλακεί σε μια τέτοια συζήτηση η οποία πυροδοτεί την κατάσταση και δεν δημιουργεί οποιοδήποτε πεδίο συνεργασίας. Το δεύτερο είναι ότι νομίζω ότι πια δεν υπάρχει χρόνος για να μπούμε σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις εν ώψη των εκλογών στα κατεχόμενα. Δηλαδή αν σκεφτούμε ότι είμαστε Δεκέμβριο σχεδόν, θα περάσουν οι γιορτές και μπαίνουν σαφώς σε προεκλογικό αγώνα στα κατεχόμενα. Άρα δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποια ουσιαστική εξέλιξη πέρα από μια βόλτα ίσως που θα κάνει η κυρία Λούτ στις εγκυήτριες δυνάμεις για να μεταφέρει και τα μηνύματα. Αυτό το οποίο ουσιαστικά συνέβη απόψη είναι ότι πήρε το χαρτί ο Ακιντζή, είναι έτοιμος να τρέξει τώρα στις εκλογές και από εκεί και πέρα, εάν επανεκλεγεί, θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στο αμέσως επόμενο διάστημα. Και τότε θα καταλάβουμε κι εμείς τι εννοεί πραγματικά ο Γενικός Γραμματέας ότι αυτή η φορά είναι διαφορετική. Είναι η δεύτερη φορά που εμπλέκεται ο κύριος Γκουτέρες. Είναι η δεύτερη φορά που παίρνει στους ώμους του και λέει αναλαμβάνω ξανά αυτή την προσπάθεια. Νομίζω ότι το τέρμα αυτής της προσπάθειας θα σημαίνει είτε το ένα που είναι η λύση, είτε το άλλο. Γιατί είναι... να θυμίσουμε στους τηλεθεατές ότι το προηγούμενο του μήνυμα είναι βρείτε τι θέλετε και ελάτε να με συναντήσετε. Ναι. Φέρτε μου τα μπροστά μου, γιατί εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω από εδώ που είχαμε μείνει. Mm-hmm. Άρα μπαίνει ξανά μπροστά. Μάλλον θα τους έχει πει τώρα αυτό είναι. Νομίζω κιόλας σήμερα έχει πραγματικά τελειώσει η περίοδος περισυλλογής που είχε προκηρύξει στο Κραμ Μοντανά μετά το ναυάγιο. Τους έδωσε χρόνο, πήγε ήρθε η Λουτ, μπήκαν πράγματα κάτω, καθυστερήσαμε κιόλας αρκετά γιατί θα έπρεπε να είχαμε ήδη συμφωνία στους όρους αναφοράς. Πλέον τα ψέματα τελείωσαν και νομίζω ότι η κυρία Λουτ θα επικεντρωθεί κυρίως στις εγκύτριες στο επόμενο διάστημα γιατί βλέπουμε ότι οι δυο τους τα έχουν βρει σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο των όρων αναφοράς. Ναι, στο γενικό πλαίσιο. Στους τίτλους όμως, ναι, στους τίτλους. Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι ο κύριος Κουτέρες από την πρώτη στιγμή είχε υπόψη του ότι συζητήστε μεταξύ σας, αν τα βρείτε καλώς, αν δεν τα βρείτε θα πάμε σε μία πενταμερή με την εμπλοκή των εγκυτριών και θα παίξουμε ζευγάρια. Θα δώσεις, κύριε, στην πολιτική ισότητα, θα σου δώσω στην ασφάλεια εγγυήσεις και ούτω καθεξής. Διασταυρούμενη διαπραγμάτευση. Αυτό έχει παρουσία όλο. Και αυτή τη φορά. Μην ξεγελιόμαστε ότι θα μπούμε σε ένα γύρο διαπραγματεύσεων που θα συζητούν οι δύο ηγέτες κλπ. Θα υπάρξει μια προεργασία σε αυτό το στάδιο. Θα υπάρξει μια διαβούλευση σαφώς όταν θα έχουμε νέα ηγεσία της τουρκοκυπριακής πλευράς και αναλόγως και το προς τα που θέλει να στραφεί η Άγκυρα, θα έχουμε μια σύγκληση πενταμερούς όπου το Κυπριακό θα πάρει την τελική του μορφή, όποια και να είναι αυτή. Έχουμε κάτι νεότερο, Χριστόφορε.
Όχι ακόμη, όχι ακόμη. Υπάρχει μια γενικότερη κινητικότητα εδώ στον πρώτο όροφο που βρισκόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή. Όμως δεν υπάρχει ακόμα κάτι χειροπιαστό. Έχει επίσης όμως σημασία να εξετάσουμε το πώς, αν πάρει τις εκλογές ο Μουσταφά Κιντζή, αφού οι εξελίξεις μας αναγκάζουν να προτρέξουμε και να πάμε μερικούς μήνες πιο μακριά, ποια θα είναι η στάση της Άγκυρας την επόμενη μέρα. Θα πάρουν το μήνυμα, θα αλλάξουν στάση, θα συνεχίσουν στην ίδια επιμονή, θα συνεχίσουν σε αυτά που προβάλλει ο ίδιος ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε διάφορες συζητήσεις που έχει, και πάλι θα επικαλεστώ τα αποτελέσματα της Νέας Υόρκης, γιατί στους διαδρόμους ο κύριος Τσαβούσογλου έκοβε βόλτες και συζητούσε διάφορα πράγματα. Ένα από αυτά μάλλον ήταν και το γεγονός ότι αφενός αυτό που ισχύει σήμερα, η Διζωνική Δικαινοτική Ομοσπονδία ως ιδέα στο τραπέζι, δεν είναι βιώσιμο κατά τον ίδιο, και αφετέρου Μουσταφά Κιντζή μετά τον Απρίλιο δεν θα έχετε για να διαπραγματεύεστε μαζί του. Αυτά ήταν τα δύο κεντρικά μηνύματα που εξέλαβα εγώ, ότι προέβαλε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, τα οποία βλέπουμε ότι δεν βγαίνουν τα πράγματα όπως ακριβώς τα σχεδίαζε, τα έχει στο μυαλό του. Λοιπόν, λέω να κάνουμε μια παύση. Είμαστε σε αναμονή των δηλώσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σου δίνουμε και σε ένα χρόνο να τρέξει το ρεπορτάζ, γιατί προφανώς και υπάρχει παρασκήνιο για να καταλήξουμε εδώ που έχουμε καταλήξει, και θα τα πούμε, κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά.